Να ξεκινήσουμε με το tip νούμερο 1. Να πούμε ότι πάντα παραγγέλνουμε μία σαλάτα στη μέση, η οποία θα μας, με τα λαχανικά που περιέχει θα μας βοηθήσει στο να νιώσουμε πιο γρήγορα τον κορεσμό, γιατί αυτά λαμβάνουν φόρο μέσα στο στομάχι μας και επίσης έχει και πολλές βιταμίνες και φυτικές ίνες. Ότι ακριβώς μετά τη σαλάτα μας φροντίζουμε να έχουμε πρωτεϊνούλα στα γεύματά μας, όπως εδώ πέρα έχουμε το σεβίτσε γαρίδας. Η πρωτεΐνη αρχικά θα μας δημιουργήσει περισσότερο τέσμα του κορεσμού, θα μας κρατήσει τα ζάχαρα μας σταθερά, αλλά επίσης βοηθάει και στη διατήρηση της καλής μυϊκής μάζας. Το tip νούμερο 3, να πούμε ότι εναλλακτικά από άλλες σως για να συνοδεύσουμε τα νάτσος μας έτσι σε ένα έτσι πολύ ωραίο μεξικάνικο μαγαζί, μπορούμε να επιλέξουμε ένα χειροποίητο γουακαμόλε. Στην υγεία μας. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο tip νούμερο 4, που είναι η ιερή πεντάδα, έτσι την έχουμε ονομάσει, γιατί θέλουμε τα κύρια πιάτα μας θα περιέχουν μια πηγή αμυλούχου υδατάνθρακα, μια πηγή πρωτεΐνης, μια πηγή φρέσκου, φρούτου ή λαχανικού, σίγουρα μια πηγή καλών λιπαρών όπως είναι το ελαιόλαδο και γεύση. Βέβαια. Οπότε αυτή είναι η ιερή πεντάδα μας. Και να περάσουμε στο tip νούμερο 5 και στο επόμενο μας πιάτο. Εννοείται ότι σε περίοδους νηστείας μπορούμε να κάνουμε έτσι πολύ ωραίες και θρεπτικές και νόστιμες επιλογές και εκτός σπιτιού. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα πιάτο που πέραν από τα λαχανικά να περιέχει και μια φυτική πηγή πρωτεΐνης, όπως είναι ακριβώς αυτό το πιάτο. Το οποίο τι περιέχει μέσα σου πηγή πρωτεΐνης? Μανιτάρια. Ανυπομονούμε να τα δοκιμάσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν που τρώμε μεξικάνικο εμείς οι διαιτολόγοι και ελπίζουμε να σου άρεσε το σημερινό μας βιντεάκι.